τον χαρακτήρα της έκκλησης και προτροπής προς τους λαούς, κυρίως όμως τους ηγέτες της Ευρώπης, είχε η αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, από το ιστορικό Σούλι το μεσημέρι της Κυριακής, να πράξουν το χρέος τους απέναντι στην Ελλάδα που υπερασπίζεται την εδαφική ακαιρεότητα, την κυριαρχία και τα σύνορα όχι μόνο της χώρας αλλά της Ευρώπης ολόκληρης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την ιστορική πρωτεύουσα των χωριών του Σουλίου, τη Σαμονίδα, έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αλλά σαφείς αποδέκτες πως οι Έλληνες υπερασπίζονται στη βάση του διεθνούς δικαίου τα σύνορα και την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας τους, χωρίς εκπτώσεις και υποχωρήσεις. Στην αντιφώνησή του, ο κ. Παυλόπουλος, λίγο μετά την ανακήρυξή του ως επίτιμος δημότης Σουλίου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη σε πολιτικό επίπεδο και με τις απειλές της τρομοκρατίας και του εθνικισμού να είναι ορατές, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρώπης να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας, όπως είπε, το κύρος και τις αξίες της ευρωπαϊκής ιδέας. Ότι για μας τους Έλληνες, για το έθνος των Ελλήνων, η ελευθερία είναι βιωματική κυριολεκτικός κατάσταση. Διότι εμείς οι Έλληνες, μόνον ελεύθεροι, μπορούμε να υπάρξουμε. Μπορούμε να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας, να υπερασπιστούμε την ιστορία μας και να γράψουμε την ιστορία και το μέλλον που μας αναλογεί και μας αρμόζει. Και αυτό το πράττουμε σήμερα, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Γιατί δεν υποχωρούμε ούτε κατά κεραία. Υπερασπιζόμαστε με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό το θεσμικό οπλοστάσιο, την εδαφική μας ακαιρεότητα, την εθνική μας κυριαρχία και τα σύνορά μας, που είναι, μην το ξεχνάμε, λόγω της θέσης της Ελλάδας, εδαφική ακαιρεότητα, κυριαρχία και σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτος ο λαός δεν φυλάει μόνο την ιστορία του, φυλάει ακριβώς και τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ιδανικά για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες, εμπνεόμενοι από τούτο τον τόπο, από τους νεκρούς του, από τους ήρωές του, από το έπος του Σουλίου, εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας και απέναντι στην ιστορία μας και απέναντι στο μέλλον που μας αναλογεί, αλλά και απέναντι στη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό οφείλουν να τα κατανοήσουν οι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει να πράξουν, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες, το δικό τους καθήκον. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το πράξουν τιμώντας τη βασική αρχή πάνω στην οποία θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ευγενή, αλλά πλήρως θεσμικώς τεκμηριωμένη αρχή της αλληλεγγύης. Αλλά οφείλει να το πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί της Ελλάδας αυτό και με βάση την ιστορία της και την προοπτική της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρωτόγνωρο παγκόσμιο εγχείρημα, του οποίου η αποστολή δεν είναι μόνο αποστολή για τους λαούς της Ευρώπης, είναι πλανητική αποστολή, γιατί μόνο η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αρχές, ιδανικά και αξίες που σήμερα κινδυνεύουν, όπως είναι η ειρήνη, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι ο ανθρωπισμός, όπως είναι η αλληλεγγύη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα δημιουργήθηκε για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Εκπληρώνοντας το χρέος τους απέναντι στην Ελλάδα αυτή την ώρα, όταν η Ελλάδα στην κυριολεξία υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του δυτικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να πράξουν το χρέος τους, όχι μόνο απέναντι σε έναν εταίρο όπως είναι η Ελλάδα, αλλά απέναντι στην ίδια την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι κάνω έκκληση τούτη την ώρα από τούτο τον ιστορικό τόπο. Ας αρθούμε όλοι οι λαοί της Ευρώπης, όσο είναι ακόμη καιρός, στο ύψος των περιστάσεων. Ο Προκόπης Παυλόπουλος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τη θυσία των Σουλιωτών και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σουλίου. Η δήμαρχος Σουλίου, Σταυρούλα Μπραήμη, αναφέρθηκε στην τιμή που αποτελεί η ανακήρυξη του κυρίου Παυλόπουλου ως επίτιμου συνδημότη πλέον, ενώ ζήτησε τη βοήθειά του στην αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με τις υποδομές και τις προοπτικές συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού χώρου. Ο Δήμος μας υποδέχεται στο πρόσωπό σας
τον εκφραστή της εθνικής μας ενότητας, τον απόλυπο τηρητή του πολιτεύματός μας, τον θεματοφύλακα του εθνικού συλλογικού συνειδητού και της προγονικής μας δόξας. Και είμαστε βέβαιοι ότι για την απόφασή μας αυτή συμφωνούν και οι ηρωικοί πρόγονοι που μας παρακολουθούν από τα βάθρα της Αθανασίας. Τιμούμε το ήθος, το μέτρο που σας χαρακτηρίζει στην άσκηση των καθηκόντων σας και εκφράζουμε την προσδοκία πως με την εξέχουσα προσωπικότητά σας θα κρατήσετε αλληλέγγυες τις πολιτικές δυνάμεις της πατρίδας και την ενότητα του ελληνικού λαού ώστε να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες. Ο τόπος μας, ο μικρός ο Μέγας, ο Δήμος Σουλίου, με έδρα τη μαρτυρική Παραμυθιά και τους εκτελεστέντες 49 προκλήτους από τα στρατεύματα κατοχής και η ιστορική έδρα της Θεμονίδας Σουλίου, ο Δήμος που διαβρέχεται από τους μυθικούς Αχέροντα και Καλαμά, ο Δήμος της αρχαίας Ελέας, Φωτικής και Οσδίνας, ο Δήμος του Αγίου Δωνάτου και της Παναγίας της Παραμυθίας. Ένας τόμος με απαράμιλες φυσικές ομορφιές διεκδικεί περισσότερη στήριξη. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, με πολύ αγάπη για αυτόν τον τόπο. Και προσπαθήσαμε να σας κάνουμε κοινωνός αυτές μας τις αγωνίες. Αφού σας ευχηθούμε υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία στο ύψιστο αξίωμα που κατέχετε, να μας θυμάστε όσο οι περιστάσεις και τα υψηλά καθήκοντά σας το επιτρέπουν. Και μιας που από σήμερα είστε συνδημότης μας, μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τον τόπο μας. Ακολούθησε η ανάγνωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο κ. Παυλόπουλος ανακηρύχθηκε ως επίτιμος Δημότης Σουλίου και η παραλαβή του τιμητικού επένου και της απόφασης. Στο πρώτο σκέλος της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια ιστορική και συμβολική αναδρομή στο έπος του Σουλίου, που διδάσκει, όπως είπε, ότι για τους Έλληνες η ελευθερία είναι μια βιωματική κατάσταση. Η συγκίνησή μου είναι τόσο μεγαλύτερη όσο το Σούλι δεν είναι απλώς ένας τόπος με ένδοξη ιστορία. Το Σούλι είναι η επιτομή της ελευθερίας. Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την έννοια της ελευθερίας. Εμπνέει την έννοια της θυσίας και της ελευθερίας. Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε τι έχει γραφτεί για αυτόν τον τόπο από ένα μεγάλο μας ποιητή, τον Κάλβο. Τον αποκάλεσε μαγευτικό, αλλά τον αποκάλεσε και τον κορφή, που μόνο αετοί και αετό ψυχοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν. Όπως είναι η κυρία Δήμαρχη, η προγονή σας, όπως είστε και εσείς σήμερα. Και επιτρέψτε μου, μιας και μου εκθέσατε όλα αυτά τα προβλήματα, να σας πω ότι μου αναθέσατε και μια αναποστολή, γιατί δεν είναι μόνο τιμή αυτό το οποίο νιώθω. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι ένα μεγάλο βάρος, το οποίο πέφτει από σήμερα στους ώμους μου, τους ώμους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι η τιμή αυτή δεν γίνεται στον Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μείνει θεματοφύλακας και κληρονόμος ταυτοχρόνως όλων αυτών των ιδανικών τα οποία μας εμπνέουν όχι μόνο για τούτο τον τόπο αλλά για τον τόπο μας γενικότερα. Οι προγονείς σας κατά την παράδοση ήρθαν από βορειότερα, κατάγονται από τους αρχαίους Ελλούς 8 αιώνες π.Χ. όπως αναφέρονται ακόμα και στον Όμηρο. Εξού και όρος Σούλη, αυτή είναι η ορθότερη εκδοχή και παραπέμπω στον Ανδρέα Κάλβο, στο ποίημα του Ισούλη,